Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στις Φινικούδες, στη Λάρνακα, λίγο πριν από το τέλος της πρώτης μέρας του εξαιρετικού, κατά τα άλλα, τουρνουά 3-on-3 που διεξάγεται εδώ και θα διεξαχθεί και σήμερα, τελειώνει σε λίγο, αλλά και αύριο που θα έχουμε τους ημιτελικούς και βεβαίως τους μεγάλους τελικούς, όπου θα γίνουν πάντοτε ζωντανά από το Alpha Sports TV. Βρισκόμαστε, όπως είπαμε και νωρίτερα, προς το τέλος της σημερινής μέρας. Είχαμε 36 ομάδες, 21 στους άντρες, 7 στις γυναίκες και 8 στους άντρες 16, κάτω από 16, όπου παρακολουθήσαμε τεράστια, πραγματικά μεγάλα παιχνίδια από πολύ μεγάλους και εξαιρετικούς παίκτες. Τα φαβορί επικράτησαν έτσι κι αλλιώς. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα λέγαμε ότι ο καλύτερος συνήθως κερδίζει, αλλά αυτό δεν ήταν άλλωστε το ζητούμενο. Το ζητούμενο ήταν η συμμετοχή και η συμμετοχή ήταν αθρώα, ήταν υπέροχη. Και ήδη από την πρώτη μέρα οι Λαρναγκοί, οι άνθρωποι που διοργάνωσαν τα τουρνά, πρέπει να θεωρούν ότι είναι επιτυχημένο. Ένα-δύο παιχνίδια ακόμα για το τέλος. Σε αυτή επαναλαμβάνω την εξαιρετική διοργάνωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, ο ΠΑΠ Κύπρου και βεβαίως του Ζήνωνα. Και ευελπιστούμε ότι αυτό θα έχει βεβαίως και συνέχεια. Ραντεβού αύριο με τους μεγάλους πλέον τελικούς από εδώ, από τις Φινικούδες, από τη Λάρνακα.